Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της Αιτηθίας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε τον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδας και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των Κύριων ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δυναμής. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Πρόσχομαι. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέ σε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μοράσδε συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο εις ήγαρ αν ωφελείς και μάταιοι. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε. Τας αναγκαίας χρίας ή να μειώσειν άκαρπη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι, δόξα σοι. Είπεν ο Κυρίος στις εαυτού μαθητές, ημείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνη αλιστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτοιμη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων.
Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους χυμένη, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιγνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησο. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησο. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίαστην το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνε της εντάφθα δουλευωμένης πλουσίαν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ερδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών ο αγιάσας τα ρήθρα του Ιορδάνου για τη σωτηριώδη σου επιφανίας αυτός και νυν κατάπεμψον την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και ευλόγησον το είδωρ τούτο και καταξίωσον ημάς με τα λήψη όστε και ναντισμού και αγενέστο εμήν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαρισίαν και προσκύνσαν απέμπωμε συν τον άρχο σου Πατρίτο Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σων δωρεών αξίουσι μας πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα
πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου αγράντε. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, λάμψωνε τις καρδίες των αντιπροσώπων του ευσεβούς ελληνικού λαού την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αείδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα του βουλεύεστε και νομοθετεί τα συμφέροντα τη πολιτεία. Λάλησον Κύριε εις τις καρδίες αυτών αγαθά υπέρ της εκκλησίας σου και παντός του λαού σου. Ναι Κύριε, ευλόγησον την νέα ταύτην περίοδον των εργασιών του ελληνικού βουλευτηρίου και επίησον αυτήν πλουσίαν εις βουλεύματα ειρηνικά, καρποφόρα, προοδευτικά και σωτήρια. Ότι σύ, ο δοτήρ των αγαθών και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θα καλώ τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές που επιθυμούν να υψώσουν το δεξί τους χέρι, ενώνοντας τον αντίχειρα, το δίκτυ και το μέσο δάκτυλο, για να δώσουν τον οριζόμενο στο άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. Παρακαλώ να επαναλαμβάνετε τον όρκο. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και ομοούσιας και αδιέρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιωσήφ του Αρημαθέας, ευσίμονος βουλευτού και μαθητού αυτού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, σ' όλους σας και στον καθέναν χωριστά, καλή δύναμη. Παρακαλείται ο προσωρινός γραμματέας κύριος Ευάγγελος Λιάκος να προπέψει το μακαριότητο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Παρακαλώ. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα την διαδικασία η οποία συνεχίζεται. Ακούσαμε την τελετή από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πασελάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Και βεβαίως με ευλαβική στάση οι περισσότεροι εκ των βουλευτών παρακολούθησαν την τελετή, ορκίστηκαν και τώρα βλέπουμε ότι αποχωρούν έτσι από τον χώρο. Δεν ξέρω τώρα ποιες άλλες διαδικασίες θα ακολουθήσουν. Ο κύριος Πετρόπουλος να ασπάζεται και ο Πρωθυπουργός τον Αρχιεπίσκοπο.
έσκυψε ο κύριος επικραμμένος. Εντάξει, ήταν και απόσταση, γι' αυτό δεν του φίλησε το χέρι. Καταλαβαίνω ότι πήρε αυτή τη στάση σώματος, αλλά ήταν και απόσταση. Το σεβασμό τον έδειξε πάντως. Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, τι ακολουθεί τώρα εσείς που τα έχετε ζήσει και εκ των έσω? Γιατί έγινε τώρα ο θρησκευτικός όρκος δόθηκε, αλλά δεν ορκίζονται και όλοι. Έτσι, υπάρχουν και, και οι μουσουλμάνοι στο κοινοβούλιο. Ο πολιτικός όρκος, υπάρχει ο όρκος σε κάθε θέσχεμα όσων εκπροσωπούνται εκεί, γιατί το Σύνταγμά μας έχει. Δίνει τη δυνατότητα. Τη δυνατότητα αυτή. Mm-hmm. Ακόμα δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να δώσει κανέναν όρκο. Ναι, λέτε όρκο. Α, να μην δώσει. Και να πει. Ούτε τον πολιτικό όρκο. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μην δώσει ούτε τον πολιτικό όρκο. Υπάρχει. Μα πώς, δεν πρέπει να ορκίσει στο Σύνταγμα. Πρέπει να ορκίσει στο Σύνταγμα. Θα τηρήσω το Σύνταγμα, αλλά όχι με τον τρόπο το τυπικό που έχει ο πολιτικός όρκο. Μάλιστα, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα ότι η πλειονότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο βουλευτής.